Κύριε Υπουργέ, ελάτε. Θα είμαι σύντομος, κύριε Πρόεδρε, επειδή ακούστηκαν ανακρίβειες σχετικά με το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, θέλω να σταθώ μόνο σε αυτό. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι το Νοέμβριο, με δελτίο τύπου ο Κεφαλογιάννης, ο Ευρωβουλευτής αναφέρθηκε σε μια χαμηλή απορροφητικότητα. Καταρχάς δεν είναι το Νοέμβριο, είναι 6 Οκτωβρίου. Άρα λοιπόν, δεν είναι οπωσδήποτε ενήμερος για το τι έχει συμβεί μέχρι 31 Δωδεκάτου του 2016. Τα στοιχεία λοιπόν τα δικά μας, τα οποία έρχονται, δεν τα έχω μαζί μου, τυπώνονται αυτή την ώρα, δείχνουν ακριβώς ότι έχουμε μια απορροφητικότητα 17%, και τα καταθέτω, ευχαριστώ πάρα πολύ, 17%, και έχουμε το συνολικό ποσό 656 εκατομμύρια ευρώ. Το καταθέτω γιατί πραγματικά η παραπληροφόρηση σήμερα, ειδικά και για άλλα θέματα, ήταν φοβερή. Σας το καταθέτω. Δεύτερον, επειδή... Μισό λεπτό, Μην παίρνετε την κουβέντα το στόχο. Λοιπόν, επειδή επαναλαμβάνεται σχετικά με τις προκηρύξεις των μέτρων. Σας είπα λοιπόν προηγούμενα ότι μέσα στον ένα χρόνο τι διαδικασίες έγιναν για να εγκριθεί το πρόγραμμα, και το ξέρετε ήδη ότι αυτό που είχατε καταθέσει τον Ιούλιο απορρίφθηκε με τις γνωστές διαδικασίες. Εμείς λοιπόν και επικαιροποιήσαμε και αρχίσαμε να υλοποιούμε, θα έλεγα, την εφαρμογή. Ήδη λοιπόν αυτές τις μέρες έχουμε ήδη προκηρύξει ή βρίσκονται σε διαδικασία προκήρυξης 2 ή 3 μέρες 5 μέτρα 1,5 δις ευρώ. Και θέλετε, αν θέλετε, να σας πω τα μέτρα. Ήδη το ένα μέτρο, αυτό που αφορά τις ενισχύσεις των παραγωγών σε ορεινές μειονεκτικές περιοχές, έχει ήδη πληρωθεί κιόλα και αφορά τα 244 εκατομμύρια συνεξισωτική, τα οποία ούτε καν έλαβε υπόψη ο κύριος Μητσοτάκης όταν κατέθεσε το συγκεκριμένο έντυπο. Υπάρχει το άλλο το μέτρο που αφορά τους νέους αγρότες, το οποίο το ξέρετε όλοι ότι έχει, απλώς οι παρατάσεις που κάνουμε είναι γιατί το πληροφορικό σύστημα, και δεν εξαρτάται από εμάς αυτό, δεν μπορεί να κλείσει τη συγκεκριμένη διαδικασία, όμως έχει ολοκληρωθεί η υποβολή των συγκεκριμένων ετοιμάτων, αφορά 12.000 νέους αγρότες, 241 εκατομμύρια αυτό. Έχει ήδη λήξει, προκηρυχθεί η πρόκληση για την επιλογή τοπικών ομάδων δράσης του προγράμματος Leader. Το ξέρετε όλοι αυτό το πράγμα. Μιλάμε για ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα με 322 εκατομμύρια ευρώ δαπάνη. Ήδη έγινε ολόκληρη και συνέντευξη και δημοσιοποιήθηκε το μέτρο που αφορά την βιολογική γεωργία, όπου έχουμε 443 εκατομμύρια ευρώ δαπάνη. Αυτό ήδη, σας το λέω, είναι θέμα μιας-δύο ημερών, είναι ζητήματα τεχνικά τα οποία έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Μα σας λέω ότι και συνέντευξη τύπου δώσαμε χθες και παρουσιάσαμε έτσι. Υπάρχει μια διαδικασία, εσείς τουλάχιστον όσοι έχουν σχέση με το χώρο ξέρουν ότι τεχνικές λεπτομέρειες είναι, τίποτα άλλο δεν είναι. Επίσης έχουμε αυτό που αφορά την κατάρτιση των νέων γεωργών, όπου σε πρώτη φάση θα έχουμε τα 11 εκατομμύρια, είναι ένα πρόγραμμα που το διαχειρίζεται ο Εργό Δήμητρα. Προγραμματίζεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2017 η μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων, 250 εκατομμύρια ευρώ, ήδη η σχετική υπουργική απόφαση έχει δοθεί για διαβούλευση. Επίσης, το μέτρο που αφορά την ενίσχυση, την ενθάρρυνση των επενδύσεων για την αυτοπαραγωγή ενέργειας μέσα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και εννοούμε ιδιαίτερα τα φωτοβολταϊκά τόξα, όπου μέχρι και από συμπράξεις απαντάμε σε ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει ο αγροτικός χώρος, ειδικά στη φυτική παραγωγή, το κόστος ενέργειας. Θα έχουμε παραγωγή ενέργειας μέσα από συμπράξεις για ίδια κατανάλωση, και βεβαίως ό,τι περισσεύει για να μπει στο δίκτυο της ΔΕΗ. Μεγάλη υπόθεση, μεγάλη παρέμβαση στο κόστος παραγωγής. Και βεβαίως αυτό που ήδη ετοιμάζουμε είναι και αυτό που είπα προηγούμενα, που αφορά τους συμβούλους
είναι ένα μέτρο που πραγματικά θα μας βοηθήσει ιδιαίτερα για να έχουμε γεωτεχνικούς εφαρμογών σε όλη την Ελλάδα. Και κλείνω βέβαια και με το άλλο μέτρο, το 5-2, είναι το γνωστό μέτρο που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε για την αποκατάσταση σημειών σε πάγιες εγκαταστάσεις του φυτικού και της φυτικής και της ζωικής παραγωγής, ιδιαίτερα επειδή είδα εδώ τον Μάκη τον Παλαούρα και έχουμε ζητήματα που αφορούν τις θερμοκηπιακές μονάδες ηλίας, για να μπορέσουμε εκεί να εντάξουμε, πρόκειται για επενδύσεις καινοτόμες και τις οποίες έχουμε ανάγκη ως χώρα, μέσα με το συγκεκριμένο μέτρο το 5-2 θα αποκαταστήσουμε τις ζημιές. Υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε και μέχρι την κάλυψη του 100% των ζημιών. Άρα λοιπόν, όσον αφορά την αξιοποίηση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, έχουμε μπει σε έναν δρόμο και κοιτάξτε να δείτε, θέλουμε αυτά τα συγκεκριμένα χρήματα να έχουν πραγματικό στόχο την υπηρέτηση της αγροτικής δραστηριότητας. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε προηγούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και ψάχαμε να βρούμε, εσείς δηλαδή, όχι εμείς, ψάχατε να βρείτε καμπαναριά και πλατείες και δρόμους για να απορροφήσετε και να διαθέσετε συγκεκριμένα χρήματα. Αυτά λοιπόν τα χρήματα που έχουμε και βεβαίως θα τα διαχειριστούμε με τρόπο που θα υπηρετήσουν την αγροτική δραστηριότητα. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Επιτρέψτε μου μία ανακοίνωση πριν δώσουμε το λόγο στον αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής.